Είναι η μέρα των πολιτικών αρχηγών σήμερα. Σας είπαμε ότι εκτός από την ομιλία Μητσοτάκη από το Βόλο, έχετε την ευκαιρία σε απευθείας μετάδοση να δείτε και την ομιλία Τσίπρα από την Λάρισα. Να πούμε ότι το Σάββατο είναι στο Βόλο στις 7 και πάμε να συναντήσουμε την υποψήφια βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Καρδίτσα, την κυρία Αγγελική Τεντολούρη. Γεια σας, κυρία Τεντολούρη. Γεια σας, καλησπέρα σας, κύριε Πολύζο. Πώς είναι λοιπόν η κατάσταση, πώς το βιώνει ένα πρωτάκι σε αυτή τη διαδικασία? Πράγματι, ως υποψήφια βουλευτής πρωτάκι, αλλά επειδή εμπλεκόμουν με άλλο ρόλο στην πολιτική, είναι αρκετά αγνώριμη. Έχει όμως και πρωτόγνωρα είναι η έκθεση, γεγονότα αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, άλλο να είσαι στα μετόπισθεν, στο backstage, και άλλο να έρχεσαι στο φως. Ακριβώς. Είναι σίγουρα πρωτόγνωρη εμπειρία από την πλευρά της έκθεσης. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη το ανταποδοτικό όλης αυτής της διαδικασίας. Είναι η επαφή με τον κόσμο, ότι γνωρίζεις τα προβλήματα πια απευθείας στην πηγή. Συνομιλούμε, βιώνουμε αυτό που βιώνει η ελληνική κοινωνία, η καλλική κοινωνία της Καρδίτσας. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά στο νομό. Ο κόσμος, όλες οι κοινωνικές ομάδες, αγρότες, που ο αγροτικός κόσμος, ο κτηνοτροφικός κόσμος, πρωτογενής τομέας, είναι και ο πυλώνας, έτσι, και ο οικονομικός πυλώνας δραστηριότητα στο νομό. Συνταξιούχοι, νέοι, οι νέοι, υπάρχει ερημοποίηση του νομού, φεύγουν οι νέοι. Οι νέοι δεν υπάρχουν στα χωριά, από την πόλη είναι δυσαρεστημένοι, δεν βρίσκονται δουλειές. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης πια. Συζητάμε για προβλήματα επιβίωσης. Στις κάλπες των δημοσκοπικών δεν προκύπτει αυτή η μέγιστη απογοήτευση που περιγράφεται. Αν αυτό δείξει και η πραγματική κάλπη σε 12 μέρες από σήμερα, έτσι, Κυριακή, κοντή γιορτή. Ούτε 10 είναι σχεδόν από σήμερα. Λοιπόν, θα σημαίνει ότι κάποιοι δεν ήθελαν να δουν την αλήθεια, ότι κάποιοι ενδεχομένως εξαπατήθηκαν, ή θα σημαίνει ότι εσείς υπερβάλλατε στην κριτική σας στην κυβέρνηση? Κοιτάξτε, τώρα χρησιμοποιήσατε ένα ρήμα τώρα που με οθείτε να πω σας ότι η δικιά μας κυβέρνηση δεν είπε ποτέ ότι εξαπατήθηκε από κανέναν, όπως έγινε με πολύ γνωστή. Ας μην κρυβόμαστε έτσι με την υπόθεση Γλινάδη. Εμείς η κυβέρνησή μας δεν λέμε ότι εξαπατηθήκαμε από κανέναν, πιστεύουμε στον ελληνικό λαό. Να πούμε ότι οι δημοσκοπήσεις πάντα δείχνουν το ΣΥΡΙΖΑ αρκετές μονάδες πίσω. Να θυμηθούμε και το 19, λίγο πριν τις κάλπες των εθνικών εκλογών, ήμασταν τουλάχιστον 5 και 6 μονάδες πίσω. Με αυτό μας έδειχναν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, και πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ κράτησε ένα πολύ καλό ποσοστό, σχεδόν 32%, δείχνοντας ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική μερίδα κόσμου που πιστεύει στο κόμμα. Εμείς πιστεύουμε ότι με το πέρας της καταστροφικής τετραετίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου διαχειρίστηκε πάρα πολλά χρήματα, χωρίς σύμφωνο σταθερότητας λόγω COVID, με ταμείο ανάκαμψης ήρθαν πάρα πολλά δισεκατομμύρια στη χώρα. Ωστόσο, ο κόσμος δεν είδε στην τσέπη του καμία πραγματική βοήθεια. Ζούνε με κουπόνια, το είπε και χθες προχθές και ο πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας. Ο κόσμος έχει μάθει να ζει με κουπόνια. Όχι, έχει μάθει, τον προσπαθούν να τον μάθουν να ζει με κουπόνια. Και ξέρετε και κάτι, ο κόσμος της Καρδίτσας, που είναι κι εσείς, ο Θεσσαλικός κάμπος, είναι ένας περήφανος κόσμος. Ξέρετε πόσοι με βρίσκουν και λένε ότι εγώ. Είναι θέμα αξιοπρέπειας. Δεν θέλω να ζω με κουπόνια. Το βλέπουν πάρα πολύ ως προσβλητικό. Αλλά πάντως παίρνει, δεν παίρνει κάποιος κουπόνια, το λέμε και το ξαναλέμε αυτή την περίοδο. Στις 15, άντε το πολύ 20 του μήνα, η σύνταξη δεν υπάρχει, δεν μένουν ούτε τα κέρματα της σύνταξης. Στον χαμηλόμισθο επίσης, αν δεν υπάρχει ένα κομπόδεμα σε κάθε οικογένεια να μπορέσει ο άλλος να τη βγάλει για τις υπόλοιπες μέρες του μήνα, θα πει κάποιος ωστόσο, ο Πρωθυπουργός, βρε παιδιά, σταθείτε, έχει πει ότι ξέρω ότι δεν φτάνουν. Γι' αυτό και εγώ έρχομαι να δώσω παραπάνω κατώτερο μισθό από τον ΣΥΡΙΖΑ. 880 έχετε πει εσείς, 950 λέει ο Πρωθυπουργός στο τέλος της επόμενης θητείας του.
Πότε όμως ακριβώς. Το θέμα, το κλειδί σε όλο αυτό είναι το Το πότε. σήμερα λέτε εσείς. Πώς Πότε το αντιμετωπίζετε. ανακοινώνει ακριβώς αυτό το μέτρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ήταν κυβέρνησαν επί 4 χρόνια. Συζητάμε για μια πλήρη θητεία. Η οικονομία, η κατάσταση της οικονομίας και εθνικά, πανελλαδικά, αλλά και στον νομό. Όλες οι αυξήσεις και των μισθών, αυτό που λέτε ότι ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουν εξανεμιστεί όταν συζητάμε για 15% πληθωρισμό στα τρόφιμα, με την ακριβότερη βενζίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις πιο υψηλές τιμές στα σούπερ μάρκετ και ένα μισθό καθυλωμένο ουσιαστικά τα 4 τελευταία χρόνια. Ο κόσμος πράγματι λέει ως εδώ δεν βγαίνει ο μήνας, μέχρι τις 15-19 του μήνα έχει σωθεί είτε το εισόδημα είτε η σύνταξη. Και υπάρχει και μια τέτοια ένδυα επιχειρημάτων από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας που έφτασε να αμφισβητήσει ακόμα και τα στοιχεία της έκθεσης του ΩΣΑ που μιλάει για μείωση μισθού στην Ελλάδα 7,5%. Άλλες έρευνες, άλλες μελέτες από την Το Ελστάτ. Μείωση μισθού σε σχέση με τον πληθωρισμό, λέτε, και με τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού. Φυσικά. Μα, γι' αυτό μιλάμε για την αγοραστική δύναμη. Για την αγοραστική όλο το θέμα δύναμη, στην ακριβώς. Οικονομία είναι η αγοραστική δύναμη των πολιτών. Σε άλλες μελέτες δείχνει ότι το 26% της ελληνικής κοινωνίας, 26% μιλάμε για 2.700.000 πολίτες. Είναι ένα τραγικά μεγάλο νούμερο, είναι σχεδόν στο όριο της φτώχειας. Όταν ένας στους τρεις μειώνει τα ψώνια του, γιατί δεν μπορεί, ένας στους τρεις μειώνει το κοτόπουλο, το ψάρι και το κρέας, εδώ μιλάμε το 2023, μετά από μία τετραετία χωρίς δημοσιονομική εποπτεία, εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, αν όχι επικίνδυνα, για το τι μελιγενέστε. Εάν Μάλιστα. συνεχίσει και αν στις επικείμενες εκλογές ανοίξει κερκόπορτα, έστω και με μισή μονάδα, βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, εμείς δεν το πιστεύουμε, αλλά συζητάμε ότι έστω και με μισή μονάδα, τώρα σας πάω βέβαια και στα πιο εκλογικά, φοβάμαι ότι θα ανοίξει η πόρτα για νέα τετραετία Μητσοτάκη, με συνεργασία φυσικά, και πια τα πράγματα θα είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρά Πάντως... για όλους. Πάντως, για εσάς, καταλαβαίνουμε και από το χθεσινό debate ότι παρότι σας είπε ότι ξύνεστε στην κλίτσα του Τσοπάνη ο κύριος Κουτσούμπας, έκανε για άλλη μια φορά άνοιγμα και προς το Πασόκ βεβαίως, όπως το έχει κάνει και όλο το προηγούμενο διάστημα, και προς το Κομμουνιστικό Κόμμα ο κύριος Τσίπρας, προφανώς θέλοντας να εξαιρέσει τον κύριο Βαρουφάκη μετά από την περίφημη Δήμητρα. Η δηλώση του κυρίου Βαρουφάκη μάλλον λειτουργεί ως παρτενέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη το τελευταίο διάστημα και αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες και θα το αναλογιστούν. Παίζει για λογαριασμό του Πρωθυπουργού, λέει ο κύριος Βαρουφάκης. Δεν μπορώ να το λέω, αλλά με τέτοιες δηλώσεις το κόμμα μας και ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πολύ ξεκάθαρο, έχει λήξει. Δεν είναι καν ούτε προς διαπραγμάτευση, ούτε προς συζήτηση τέτοιες συζητήσεις σε σχέση με το νόμισμα ευρώ ή οτιδήποτε. Οτιδήποτε άλλο ως εναλλακτική. Νομίζω είναι πάγια και πολύ ξεκάθαρη η θέση του κόμματος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε νομίζω ότι υπάρχουν άλλες πολιτικές ίσως σκοπιμότητες πίσω από αυτές τις δηλώσεις. Μάλιστα. Ωστόσο... Για να δούμε όμως τα σενάρια, γιατί επανέλαβε πάλι στο ίδιο debate χθες ότι είναι ρεαλιστικό το σενάριο κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή των εκλογών, ανάμεσα στον πρώτο, δείχνοντας προφανώς τον εαυτό του στο τηλεοπτικό κοινό ο κύριος Τσίπρας, και τον τρίτο. Να το πάρουμε από την αρχή. Πρώτα απ' όλα, η πρόταση, η κάλπη της απλής αναλογικής και η πρόταση της κυβερνήσεων συνεργασίας ήταν και είναι μια πάγια θέση του κόμματος. Πιστεύουμε σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Κυβερνήσεις χωρίς λογοδοσία, όπως έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, δεν είχαν καλά αποτελέσματα για τη χώρα, οπότε δεν είναι κάτι καινούριο. Εμείς πάντα συζητάμε τη συνεργασία, τις συγκλήσεις σε βάση προγραμματικών συμφωνιών, προγραμματικών θέσεων και γι' αυτό εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα έχουμε καταθέσει στο δημόσιο λόγο τις προτάσεις μας και πλέον πρόσφατα και με το πρόγραμμα των 50 ημερών με τα 11 σημεία που είναι συγκεκριμένα μέτρα, είναι ουσιαστικά οι 11 πρώτες νομοθετικές πρωτοβουλίες
που θα πάρει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η πρόσκληση προς το προοδευτικό, προς τα προοδευτικά κόμματα γίνεται πάντα με βάση αυτές τις προγραμματικές θέσεις. Πράγματι, η θέση του κόμματος είναι ότι εάν δεν υπάρχει χαλαρή ψήφος, αυτό πρέπει να το πούμε, πρώτο και πολύ βασικό, δεν υπάρχει χαλαρή ψήφος στην πρώτη κάλπη. Η πρώτη κάλπη μπορεί να βγάλει κυβέρνηση και η θέση του κόμματος είναι ότι αριθμητικά θεωρούμε ότι το πρώτο με το τρίτο κόμμα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας από την πρώτη Κυριακή για να μην συρθεί η χώρα σε περιπέτειες. Για να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά της δικής σας υποψηφιότητας, κυρία Τεντολούρη, γιατί όπως είπαμε, είστε καιρό στον στίβο της πολιτικής, αλλά στα μετόπιστε, στους αφανείς της πολιτικής. Στο επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, καιρό, έχοντας κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα, αξιοπρόσεκτη διαδρομή στις Βρυξέλλες. Δύσκολη αυτή η απόφαση, όταν δηλαδή σας είπαν άφησε τη ζωή σου εδώ και γύρνα στην Ελλάδα. Εκεί βασανιστήκατε στο τι θα αποφασίσετε. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ήμουν Γαλλία και Ελβετία. Συγγνώμη, ναι. Πάλι μόνο, και είναι κεντρικές χώρες της Ευρώπης, ναι. Κοντινές. Δεν βασανίστηκα. Σίγουρα ήταν ένα ρίσκο, αλλά υπερίσχυσε την προσφορά προς τη χώρα. Το πολιτικό ούτως ή άλλως, το σαράκι υπήρχε μέσα μου, γιατί ήμουν από μια αρκετά πολιτικοποιημένη οικογένεια. Ήσασταν δηλαδή και υποψήφια στις μαθητικές εκλογές κάποια στιγμή? Όχι, αλλά ζυμώθηκα μεγαλώνοντας μέσα στις πολιτικές διεργασίες του κόμματος. Ήταν μια μεγάλη τιμή όταν έγινε η πρόταση συνεργασίας ουσιαστικά να συμμετέχω στην ομάδα του τότε Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο νομικό γραφείο. Και πήρα την απόφαση να παραιτηθώ για να γυρίσω στη χώρα μου και με τις όποιες γνώσεις είχα τότε να βοηθήσω σε αυτή την πολύ σοβαρή και δύσκολη προσπάθεια που γινόταν στα χρόνια του 16 και του 17. Εγώ από το 17 ξεκίνησα. Και τώρα είναι μια δεύτερη μεγάλη μεταβολή και πάλι ήταν πολύ τιμητική η πρόταση να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο. Να πούμε εδώ, θέλω να πω και να το τονίσω, και είναι σημαντικό να το ξέρει και ο κόσμος και ιδιαίτερα και οι γυναίκες, ότι είμαστε το πρώτο κόμμα που καταστατικά βάλαμε 50-50, 50% γυναίκες, 50% άντρες. Και πραγματικά θέλουμε την ανανέωση στο ψηφοδέλτιο, ανανέωση με νέους ανθρώπους, ανανέωση με νέες γυναίκες, πρέπει να μπουν και γυναίκες μπροστά. Ο κόσμος φαίνεται ότι κάποιες, ακόμα και στην πολιτική, όχι μόνο σε άλλους κλάδους, θέλει γυναίκες. Και εμείς πιστεύουμε ότι επιτέλους θα μπορέσουμε με ανανέωση να πάμε τη χώρα μπροστά, να πάμε και να πούμε και το τοπικό έτσι, την καρδίτσα μπροστά, με ανανέωση στην καρδίτσα. Σας ευχαριστούμε, κυρία Τεντολούρη. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Γεια σας. Γεια σας.